Βυθισμένη στην κορυφή ενός λόφου με πανοραμική θέα στην περιοχή, βρίσκεται η Νεράιδα, το πιο τουριστικό μέρος στο Δήμο Σερβίων Βελβετού της Κοζάνης. Το χωριό που βρισκόταν στην Κοιλάδα μέχρι το 1974 μετακόμισε για τρίτη φορά, δίνοντας τη θέση του στην τεχνητή λίμνη Πολυφίτου. Σε 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, διασχίζοντας τη γέφυρα του Αλιάκμονα και ακολουθώντας μια διαδρομή με εναλλαγές τοπίων και χρωμάτων, φτάνουμε στο Βελβεντό. Αυτό το ξεχωριστό μέρος επέλεξε η Αθηνά με το σύζυγό της Βαγγέλη για να καλλιεργήσουν με λισόχορτο. Μέναμε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στη Ραφίνα. Εγώ ήμουν φιλόλογος, καθηγήτρια, ο άντρας μου με τις οικοδομικές επιχειρήσεις. Τα πράγματα με την κρίση δεν πήγαν και τόσο καλά και αποφασίσαμε να γυρίσουμε στα Πάτρια εδάφη να ασχοληθούμε με την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Η γνωριμία έγινε στην Κρήτη, όπου εγώ είχα μαγαζί εκεί και η Αθηνά ήταν η φοιτήτρια και γνωριστήκαμε εκεί, στο Ρέθυμνο. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, κατάφερε να πείσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να μετακομίσουν στην επαρχία. Δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Επομένως, το αντικείμενο μου ήταν οικείο, δεν ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Πιστεύω τώρα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να το βλέπουν έτσι, γιατί τους έπεισα να το κάνουν αυτό. Καταφέραμε, πουλήσαμε το σπίτι μας και με αυτά τα κεφάλαια ήρθαμε εδώ να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε. Οι συγγενείς και οι φίλοι τους ήταν διστακτικοί με αυτή την ξαφνική τους απόφαση. Στην αρχή δεν το πιστεύανε. Δεν το πιστεύανε καθόλου. Νομίζανε ότι τους κάνω πλάκα. Τελικά όμως τα κατάφερα και όλοι μου δώσανε συγχαρητήρια μετά από αυτή την απόφαση που πήρα και είδαν πόσο καλά πήγε και η καλλιέργεια. Πλέον νιώθουν ανανεωμένοι, πιο ήρεμοι και βλέπουν αισιόδοξα το μέλλον. Έχω κερδίσει υπομονή πάρα πολύ με αυτή την καλλιέργεια και φυσικά η δημιουργία είναι αυτό που κερδίζεις πάρα πολύ, γιατί ξεκινάς με ένα προϊόν και το φτάνεις στην τελική του μορφή. Περνάς δηλαδή από όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Όταν είσαι πιο κοντά στη φύση, ό,τι και να κάνεις είναι άκρος καλύτερο από το να είσαι μέσα σε μια πόλη εγκλωβισμένος. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα γνωρίζει πιο πολύ τα φαρμακευτικά φυτά και θα τα επιλέγει. Και θα προχωρήσουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή την καλλιέργεια, γιατί προστατεύουμε και το περιβάλλον με αυτή την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και προχωρούμε σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Το κλειδί της πραγματικής ευτυχίας, όπως λένε, είναι ο σεβασμός και η κατανόηση μεταξύ τους και έτσι σκοπεύουν να συνεχίσουν. Στην Αθηνά θαυμάζω και γι' αυτό και είμαι και μαζί της σχεδόν 20 χρόνια τώρα, την καλοσύνη της και το ότι είναι ανοιχτό καρδί σε όλο τον κόσμο. Περισσότερο στο Βαγγέλη θαυμάζω την υπομονή του και τη δύναμή του.